Περβελίδου που είναι δίπλα μου. Ναι, για να μας πει. Ο οποίος την Τετάρτη οδηγήθηκε στο τμήμα επειδή δεν είχε κόψει εισιτήριο και αρνήθηκε να δώσει τον ελεγκτή την ταυτότητά του. Τι έγινε? Δεν είχε μαζί του ταυτότητα. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ χειρότερα από αυτά. Κάνουν ηλικιωμένες γυναίκες να κλαίνουν στα λεωφορεία αν δεν έχουν κόψει ένα εισιτήριο. Στο μαθητή αυτό. Και στο συγκεκριμένο μαθητή, ένα παιδί 17 ετών που βρέθηκε να μην έχει εισιτήριο και να μην έχει μαζί του ταυτότητα, ο ελεγκτής έκλεισε τις πόρτες του αστικού και σταμάτησε παράνομα το λεωφορείο της γραμμής 56 του Ρεοκάστρου μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εκτός τάσης. Ξαναέκλεισαν τις πόρτες ο οδηγός και ελεγκτής. Πετάχτηκε ο ελεγκτής στο αστυνομικό τμήμα και ήρθαν τρεις αστυνομικοί να παραλάβουν ένα 17χρονο παιδί για ένα εισιτήριο. Ειδοποιηθήκαμε αμέσως. Μα εδώ κλέβουν το σπίτι. Εδώ κλέβουν το σπίτι. Εδώ κλέβουν ένα σπίτι και η αστυνομία έρχεται μετά από δύο μέρες. Και όταν έρχεται η αστυνομία λένε ευτυχώς που ήρθατε και μας κλέψανε για δεύτερη φορά. Αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν. Αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν. Γιατί είναι εν μέρη ιδιωτικοποιημένη η συγκεκριμένη. Να σταματάει το λεωφορείο εκτός τάσης μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Γενικά μιλάω, επειδή το χειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία. Το δάσος τους δεν έχει όρια. Εδώ, αυτό ρωτάμε, στο παρελθόν. Έχουν ανθρώπους να αντιστέκονται, να τους αντιμετωπίζουν, την κάνουν σαν αλλαγή. Όπως έγινε το Σάββατο που κατεβαίναμε όλοι μαζί σαν επιβάτες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ξέρετε. Να σας ρωτήσω. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ας πούμε, κρυώνουμε εδώ. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, μάλιστα, η συμπεριφορά των ελεγκτών του ΑΣΤ είναι επίοικος απάνθρωπη, για να μην πω κάτι παραπάνω. Έχουν βρει τους μαθητές και τους συνταξιούχους και τους έχουν κάνει θύματά τους. Να πούμε ότι οι ελεγκτές του ΑΣΤ παίρνουν και προμήθεια, μάλιστα, για κάθε πρόστιμο που κόβουν. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά από γονείς που μας καταγγέλουν απαράδεκτες συμπεριφορές των ελεγκτών εναντίον των μαθητών. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές στην πόλη μας που μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία και πληρώνουν ένα ευρώ εισιτήριο την ημέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη. Η αντιμετώπιση από τους ελεγκτές είναι αυτή που σας περιέγραψε πιο πριν ο Γιάννης. Θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη, γιατί εδώ έχει και κάτι το οποίο παραβιάζει βασικές και θεμελιώδεις αρχές και προστασία που του παρέχει το Σύνταγμα. Δεν μου λες, Γιάννη, ναι, είσαι τα σου, σου, έκλεισε, ναι, σου έγραψε το πρόστιμο. Ναι, μου το έγραψε, ναι. Ζήτησε την ταυτότητά σου? Όχι, δεν ζήτησε την ταυτότητά, το πάσο ζήτησε μόνο. Το φυσιολογικό. Και γιατί το έδωσες? Γιατί δεν ήξερα, πρώτη φορά με είχα έλεγχο και αυτά. Απαγορεύεται να πάρει στοιχεία σου. Απαγορεύεται να πάρει στοιχεία σου. Και μάλιστα από ένα οργανισμό ο οποίος είναι ιδιωτικός. Η επίδειξη των στοιχείων, ρωτήσαμε και δικηγόρο την Παρασκευή. Μας είπε ότι μόνο από το αστυνομικό όργανο μπορεί να γίνει. Σε εξουσιοδοτημένο αστυνομικό όργανο μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ναι, θα έπρεπε να έχει ειδοποιήσει το περιπολικό. Μόνο περιπολικό. Εάν είχε έρθει περιπολικό και με αυτή την έννοια η κλίση η οποία σου επεδόθη, Νάκη. Ζήτησε όμως την βοήθεια των παιδιών, διότι την Παρασκευή που έβρεχε καταρακτοδός, είχε το εισιτήριό του στην τσέπη. Θέλησε να ανέβει στο λεωφορείο. Τι συνέβη όμως, Γιάννη, με το εισιτήριό σου? Καταρχάς, καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, Γιάννη μου. Λοιπόν, είχα πάει την Παρασκευή στο λεωφορείο και μένω μέσα. Καταρχάς, θέλω να καταγγείλω ότι το μηχάνημα το από πίσω δεν λειτουργούσε. Εισιτήριο σου όμως, Γιάννη, ήταν βρεγμένο. Ήταν βρεγμένο. Έβρεχε καταρακτοδός, όπως είπατε. Και επιπλέον να πω το εξής. Ότι μπαίνω μέσα και μου λέει η ελέκτρια, σε ταμάς μου λέει αυτά τα πράγματα, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, έτσι, λέει. Σας μίλησε, με αυτόν τον τρόπο σας μίλησε, ναι, σε ταμάς. Σε ταμάς, λέει, σε ταμάς ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Λέει, με κοροϊδεύει. Σε ταμάς, και λέει, θα σου βάλω πρόστιμο, λέει. Θα σου βάλω πρόστιμο και με κοροϊδεύει, λέει, δεν το συμβαίνει. Μου έκανε και ηρωνία κιόλα. Και θα σου βάλω πρόστιμο, να και κατηγορία, ακατάλληλο εισιτήριο, διότι είναι πλημμένο. Αν δεν είναι απαράδεκτο, κύριε Παπαδάκη. Κανονικά πρέπει να είναι πλημμένο, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες του Κελπνό για την γρήπη ή τα έναν ή ένα, πρέπει να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Άρα και εσύ έπλυνες το εισιτήριο, άρα είδες από την τηλεόραση που είπανε να πληθεί. Η κυρία πρέπει να μην είχε πλύνει τα χέρια της ή τη σκέψη της προφανώς. Αλλά το σεταμάς. Το σεταμάς είναι γεγονός. Κατάλαβες το είναι γεγονός, ναι, το σεταμάς. Παλιά το εισιτήριο, το και το πρόστιμο το οποίο σας επευλήθη, πόσο είναι?
24 ευρώ. Μάλιστα. Ορίστε.